Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το κλειστό της 10. Μπασκετάκι Σαλόνικα, τρίτη σεζόν της διοργάνωσης. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι ανάμεσα στους 86ers και τους Ελλάς Bears. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Είχαμε κάποια παιχνίδια την περασμένη Τετάρτη και χθες, και σήμερα θα συνεχιστεί και θα κλείσει η πρώτη αγωνιστική. Οι δύο πεντάδες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Με το νούμερο 14 ο Σιμεωνίδης, ο Γιώργος με το νούμερο 7 ο Κουτιαμπάτης, με το νούμερο 3 ο Φραγκής, με το νούμερο 12 ο Κουρουκλίδης και με το νούμερο 21 ο Παντελίδης. Ένα από την άλλη, για τους Paper Bears θα ξεκινήσουν ο Πολυχρονιάδης ο Θόδωρος, ο Πολυχρονιάδης ο Γιάννης, ο Ταξιάρχης Παλιογιάννης και με το νούμερο 8 ο Γκαγκασούζης. Όλα είναι έτοιμα για τον τζάμπολ του αγώνα. Με τον Κουρουκλίδη και τον Γκαγκασούζη. Πρώτη κατοχή για τους 86ers. Μπάλα χαμηλά. Κουρουκλίδης γυρίζει πολύ όμορφη προσπάθεια και καλάθι. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι, 2-0. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο ομάδες είναι νεοφώτιστες στην κατηγορία, δεν έχουν ξαναπαίξει. Πολυχρονιάδης για 3. Εύστοχος σε σου 3 πόντων ο Θεόδωρος Πολυχρονιάδης. 3-2 το σκορ. Κουρουκλίδης ξανά από το ίδιο σημείο θα ξαναευστοχίσει. Η assist από τον Βραγκή. Να δούμε λίγα πράγματα τώρα για τις δύο ομάδες. Για τους Paper Bears, οι Πολυχρονιάδηδες αγωνιζόντουσαν πέρσι στους Στεφανινά Timberwolves. Φέτος άλλαξαν και τρεις ομάδες, βρίσκονται σε νέα ομάδα. Πολυχρονιάδης για τον έτερο Πολυχρονιάδη. Ωραία προσπάθεια από τον Κακασούδη. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει η φάση. Ο Κουρουκλίδης θα πάρει το rebound. Και τώρα γρήγορα μπροστά. Προσπάθησε ο Κουτσιαμπάτης να περάσει χαμηλά ξανά στην Κουρουκλίδη. Προσπαθούν γενικά το ψάχνουμε στο χαμηλό post. Για 3 από τον αρχηγό τη σημερινή αναμέτρηση, τον Σιμεωνίδη τον Γιώργο, και ο συνάστοχος Ταξιάρχης Παλιογιάννης. Πολυχρονιάδης Θεόδωρος, Πολυχρονιάδης Γιάννης. Ωραία κυκλοφορούν την μπάλα. Μόνος του ο Ταξιάρχης για 3. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον Κουρουκλίδη. Τώρα ο Παντελίδης. Ένα σουτ για 2 από τον Κουτσιαμπάση. Άστοχο. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει σε τον Πολυχρονιάδη και νέα επίθεση. 4-3 το σκορ. Πολύ όμορφη πάσα από τον Πολυχρονιάδη, αλλά ο Ταξιάρχης πάλι ο Γιάννης δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Πολύ καλή άμυνα από τον Πολυχρονιάδη. Και τώρα κατεβάζει ήρεμα την μπάλα. Με το νούμερο 0 ο Αλεπάκης. Με αντίπαλο Σιμεωνίδη. Ταξιάρχης. Καλή άμυνα από τον Φραγκή. Ένας εναντίον ενός. Το κλείνει τρεις τελικά, κάνει ένα φάουλ. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Πρώτο μαντικό. Για τους 86ers. Παλιογιάννης, Πολυχρονιάδης Γιάννης. Ωραία, αφήνει τον Πολυχρονιάδη το Θόδωρο, ο οποίος σουτάρει είναι άστοχος. Ο Κουρουκλίδης στο δεύτερο του rebound στη σημερινή αναμέτρηση. Ο Κουρουκλίδης κάνει πολλές δουλειές αμυντικά και επιθετικά μέχρι τώρα για τον Μάλτη. Μέχρι τώρα πολύ καλή άμυνα από μπροστά από τον Πολυχρονιάδη και τώρα ο Πολυχρονιάδης ο Θόδωρος θέλει να τρέξει
τον ευνηδιασμό, αλλά περιμένει και τους υπόλοιπους. Ταξιάρχης, Πολυχρονιάδης Γιάννης. Ταξιάρχης, Παϊδογιάννης, ωραία spin move, βγάζει έξω. Για τρεις. Άστοχος ο Αλεπάκης και τώρα τρέχει ο Σιμεωνίδης ανοιχτό γήπεδο. Φάουλ. Καλό φάουλ του Πολυχρονιάδη για να σταματήσει την επίθεση και να αποτρέψει ένα εύκολο lay-up. Ο Σιμεωνίδης εκτελέσει τώρα δύο ελεύθερες βολές. Πρώτο ομαδικό και για τους Paper Bears. Είναι έφτασος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας στην πρώτη βολή. Ο αρχηγός των 86ers, σε αυτή την παρθενική συμμετοχή της ομάδας στην διοργάνωση. Στη δεύτερη είναι άστοχος. Και ο Παλιγιάννης θα πάρει το εξαιρετικό rebound. Το αμυντικό rebound. Πολυχρονιάδης. Ωραία, αφήνει στον Ταχιάρχη. Πολύ καλή άμυνα. Κατοχή παραμένει για τους Paper Bears. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ταξιάρχης Παλιογιάννης έχει αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική το παρελθόν. Είναι ένας παίκτης ιδιαίτερα ποιοτικός με πολύ καλά στοιχεία και στο drive και στο shoot. Γκαγκασούδης, το κλείνουν πολύ καλή άμυνα, δύο άτομα το κλείσανε. Πολυχρονιάδη, ο χρόνος τελειώνει, πάρα πολύ καλή άμυνα από τους 86ers. Οι οποίοι τα πάνε αρκετά καλά από το ξεκίνημα, καθώς θα δεχτεί μόλις 3 πόντους σε κάτι σε 3,5 λεπτά. Φραγκής, ωραία πάσα από παρέμβαση του Ταξιάρχη. Όχι, συνομίζει τα καλή τελικά, το παραδέχεται και ο ίδιος. Αλλάξαμε κατοχή, οι Paper Bears έχουν την ευκαιρία τώρα να διευρύνουν το προγράφημά τους. Σουτάρει για 3, άστοχος Ταξιάρχης. Και ο Κουτσιαμπάσης. Κάτω και καλά και ο Κουρουκλίδης, ο ίδιος το rebound. Την φορά είναι εύστοχος ο Κουρουκλίδης, ο οποίος κουβαλάει την ομάδα του στο επιθετικό κομμάτι κυρίως, καθώς έχουν τώρα 6 πόντους. 6 δικοί του από τους 7 στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τώρα. Αλεπάγγελος κάνει λάθος, έκλεψαν την μπάλα ξανά. Και ο Σιμεωνίδης, ο Γιώργος κάνει σε ένα πολύ ωραίο lay-up. Το σκορ γίνεται 9-3 και time-out για τους Paper Bears. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε στο κλειστό της 10 για τη συνέχεια του αγώνα. Εδώ είμαστε και πάλι. Για τις δύο ομάδες θα έχουμε αλλαγές. Στις πεντάδες μπήκε ο Χρήστος ο Χίτας στο παιχνίδι. Μπήκε και ο Πολυχρονιάδης ο Χρήστος για τους Paper Bears. Από την άλλη, με το νούμερο 12 μπήκε Σιμεωνίδης. Γύρισε ο Κουρουκλίδης και πάει έφτιαχος. Πολυχρονιάδης Χρήστος, ο οποίος τώρα μπήκε στο παιχνίδι, θα το πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Φραγκή στο αμυντικό rebound. Και τώρα τρέχουμε στο ανοιχτό γήπεδο. Φραγκής όμως θα κάνει λάθος. Κλέβει ο Αλεπάκης. Πολυχρονιάδης για το Χίτα. Πολυχρονιάδης Θεόδωρος για τον Πολυχρονιάδη τον Χρήστο. Άστοχος. Νέο rebound από τον Μουτσέλη. Νέο λάθος. Λογικό είναι ακόμα οι παίκτες να κάνουν λάθη, καθώς υπάρχει νευρικότητα στο παιχνίδι. Ο Χίτας σε σουτ 2 πόντων είναι εύστοχος. Και έχουμε νέο time out. Το σκορ είναι 11-5. 4 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα έχουν αποτελήσει το πρώτο δεκαλέπτο. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πάλι. Υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα το οποίο εν τέλει λύθηκε. Οπότε το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί κανονικά εδώ στο κλειστό του 10. Και ο Παντελίδης τώρα ως το βασικό playmaker της ομάδας των 86ers. Περιμένει το Σιμεωνίδη, το Γιώργο. Τους αφήνει, το Μουτσέλη. Μουτσέλης,
Ωραία, γύρισε. Άλλο ένα καλάθι από τον Μιτσέλη. Ο Μιτσέλης ο οποίος κουβαλάει την ομάδα στο επιθετικό κομμάτι κυρίως. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Ο Χίτα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάουντ από τον Φραγκή. Ο Ιδρύς ψάχνει και πάλι τον Μιτσέλη κάτω το καλάθι, όπως θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Ο Μιτσέλης στους 10. Ωραία προσπάθεια του Χίτα και καλάθι. Δεύτερο δικό του καλάθι στο σημερινό παιχνίδι. 15-7. Έχουμε ωραίο ρυθμό μέσα στο παιχνίδι και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Πολυχρονιάδης Χρήστος κλέβει την μπάλα και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πολυχρονιάδης Θόδωρος, ο Χίτας, καλή άμυνα από τον Μιτσέλη. Ο Χίτας ξανά στο rebound, εν τέλει μπάλα καταλήγει στον Πολυχρονιάδη. Και μετά από σου τη Χίτα, ο Μιτσέλης θα πάρει ένα ακόμη rebound. Αντελίδης. Κουρουκλίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει και θα κάνει το 17-7. Με την ομάδα των 86ers να έχει πάρει ένα καλό προβάδισμα σε αυτή την αρχή του παιχνιδιού. Κοίτας, γυρίζει ωραία. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μιτσέλη και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Παντελίδης κάθεται στον πάγκο στο παιχνίδι, θα περάσει ξανά με το νούμερο 6, ο Δημήτρης Καραγιάννης. Και ο Χίτας εκτελέσει την πρώτη βολή. Άστοχος την πρώτη βολή. Μία στις δύο για τον Χρήστο Χίτα, ο οποίος φτάνει στους 5 πόντους στη σημερινή αναμέτρηση. Αρχίζει και βρίσκει ρυθμό σιγά σιγά και αυτός Καραγιάννης. Ωραία προσπάθεια, τους περνάει όλους, αφήνει για το Σημειονίδη. Αστοχή και rebound από τον Πολυχρονιάδη. Πολυχρονιάδη Θεόδωρος. Πάλι για το Χίτα. Πολύ ωραία προσπάθεια από το Χίτα και ευστοχή. Ροκανίζει κι άλλο τη διαφορά 2-20 πριν από το λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Καραγιάννης, ψάχνει το Μουτσέλη, είναι λίγο δυνατή η πάσα. Τελικά ο Φράγκης χώνεται και θα σώσει την κατοχή για την ομάδα του. Θα πάρει το φάουλ, θα εκτελέσει ξανά δύο ελεύθερες βολές. Και έχει την ευκαιρία να διευρύνει τώρα το προβάδισμα για τους τυπικά γηπεδούχους. Η πρώτη βολή θα ευστοχίσει ο Φραγκής. Μία στις δύο. Γκαγκασούδης θα πάρει το αμυντικό rebound. Χίτας στην άλλη μεριά του γηπέδου για τρεις, είναι άστοχος. Ο Σημειονίδης, ο Γιώργος. Ο Σέντερ, ο νομάδας της ομάδας του Μεϊσίξερ, θα πάει το rebound. Δύσκολη προσπάθεια από τον Καραγιάννη. Ο οποίος θα κάνει και στη συνέχεια του φάουλ, στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα. Και αυτό είναι το τρίτο ομαδικό. Και θα έχουμε αλλαγή τώρα για τους 86ers. Στον πάγκο ο Κουρουκλίδης και με το νούμερο 7 στο παιχνίδι ξανά που τσιαμπάσεις. Χίτα. Πάει μόνος του στην προσπάθεια, ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος. Σημειονίδης. Το rebound ξανά και τώρα ο Φραγκής φεύγει μόνος του. Μπερδεύεται όμως και θα υποκύψει σε βήματα. Αλλαγή κατοχής ξανά. Το παιχνίδι μέχρι τώρα έχει αρκετά γρήγορο ρυθμό. Οι δύο ομάδες τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο και ψάχνουν τους εκβιασμούς.
Χρήστος Κίτας. Βγάζει έξω για τον Πολυχρονιάδη. Είναι καλό σουτέρ, αλλά εδώ δεν το αποδεικνύει. Ριμπάν από τον Φραγκή. Και θα κατεβάσει και την μπάλα. Σημεωνίδη, πολύ όμορφο καλάθι στο σουτ 2 πόντων. 20-10. Οι 86ers φαίνονται πιο έτοιμοι σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού, σε αυτή την πρώτη περίοδο. Πολυχρονιάδης Χρήστος. Ο Χίτας, καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα από Μιτσέλη και Φραγκή, οι οποίοι τον έκλεισαν γρήγορα. Αλεπάκης, ωραία πέρασε και πάει στο drive το foul από τον Καραγιάννη, ο οποίος είναι το δεύτερο του foul στο παιχνίδι. Έχουν επαναφορά από κάτω οι Paper Bears. Με τον Αλεπάκη. Και νέο φάουλ από τον Καραγιάννη. Ο οποίος αυτό είναι το τρίτο του φάουλ και αυτό είναι πρόβλημα για τους 86ers. Καθώς το... Έκανε δύο πολύ γρήγορα φάουλ ο Καραγιάννης. Αλεπάκης, άστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Ο Μουτσέλης θα πάρει το αμυντικό rebound. Ζητάνε foul οι 86ers. Φραγκής, ωραία πάσα, Καραγιάννης, άστοχος, Σημεωνίδης. Και αυτός είναι άστοχος, αλλά αυτός θα κερδίσει φάουλ από τον Καγκασούβι. Τελεί τη βολή, άστοχος στην πρώτη βολή. Ο Σημεωνίδης ο Γιώργος, ο αρχηγός της ομάδας, των 86ers. 0 στις 2 και ο Χίτας θα πάρει τα μικρό rebound. Αλλά εδώ ο Καραγιάννης πολύ έξυπνα θα πάει από πίσω και θα κλέψει και αυτή την μπάλα. Ψάχνει το κλέψιμο γενικά ο Καραγιάννης. Φραγκής, ωραία πάσα, Μουτσέλης για 3, άστοχος. Πολυκρονιάλης προσπαθεί να τρέχει, Χίτας σουτάρει. Πάρα λίγο να ευστοχίσει, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι 86ers προηγούνται με 10 πόντους, 20-10. Και θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες μπήκαν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Για τους Paper Bears έχουμε κάποιες αλλαγές. Το παιχνίδι έχει περάσει και πάλι ο ταξιάρχης, πάλι ο Γιάννης, ο Πολυχρονιάδης ο Γιάννης και ο Φαρμάκης ο Κωνσταντίνος για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ενώ από την άλλη για τους 86ers, από ό,τι ακόμα δεν έχουν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μουτσέλης, ο Σημεωνίδης, ο Κουτσιάμπασης και ο Φραγκής με τον Παντελίδη στη θέση του άσου για την ομάδα των 86ers. Πολυχρονιάδης Θεόδωρος. Ταξιάρχης, Πολυχρονιάδης Γιάννης, έξω για τον Πολυχρονιάδη Θεόδωρο. Ο Χίτας σουτάρει αλλά έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Θα υποκύψει το λάθος, αλλαγή κατοχής. Μπάλα και πάλι για τους 86ers, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους. Φραγκής, θα κάνει έμπολ στους 3 πόντων. Και ο Χίτας επαναφέρει την μπάλα απ' έξω για τους Paper Bears. Πολυχρονιάδη Θεόδωρος για τον Πολυχρονιάδη Γιάννη. Φαρμάκης το πρώτο σουτ στο παιχνίδι, άστοχος. Φραγκής στο rebound και θέλει να τρέξει την ομάδα του. Ωραία πάσα, Σημεωνίδης. Μέχρι το lay-up, πολύ καλή άμυνα από τον Χίτα.
Δεύτερη καλή άμυνα από το Θήτα και ο Πολυχρονιάδης μετά την αλλίωση του Θήτα θα πάρει το rebound. Ταξιάρχης, πάλι ο Γιάννης, άστοχο το lay-up. Και ο Φραγκής θα κατεβάσει την μπάλα για τους 86ers. Ο Φραγκής θα σουτάρει για 3. Χαμηλό το σουτ. Ταξιάρχης πάει ο Γιάννης στο rebound. Πολυχρονιάδης. Ο Χίτας μέχρι το lay-up. Καλή άμυνα από τον Μουτσέλη. Ο οποίος έκλεισε τον δρόμο στον Χίτα. Παντελίδης. Κουτσιάμπασης. Μουτσέλης, φάουλ από τον Φαρμάκη. Το πρώτο του στο σημερινό παιχνίδι. Και θα έχουμε νέα αλλαγή. Στο παιχνίδι περνάει με το νούμερο, για πρώτη φορά στο παιχνίδι, ο Μαρκουλίδης με το νούμερο 41. Καλή άμυνα, πάρα λίγο το λάθος. Παντελίδης, σουτάρει για 2, είναι άστοχος. Και πολύ άγρονιάδης ο Θόδωρος θέλει να τρέξει την ομάδα του και πάλι στο ανοιχτό κήπεδο. Έχει παίρνει τέτοιοι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό, η ομάδα των Paper Bears. Και ο Φαρμάκης θα πετύχει το πρώτο καλάθι με ταμπλό παρακαλώ. Και θα μειώσει στο 20-12. Παντελίδης, Κουτσιάμπασης. Μουκελίδη για 3. Άστοχος, Κουτσιάμπαση στο rebound. Ο ίδιος στο επιθετικό rebound και τελικά, ενώ φαινόταν χαμένη εντελώς η φάση, κατάφερε ο Κουτσιάμπασης να πάρει το επιθετικό rebound και να πάρει και το foul από τον Ταξιάρχη. Και έχουμε ξανά μια αλλαγή. Στον πάγκο συνομίζει ο Γιώργος για μερικές ανάσες και στο παιχνίδι θα περάσει ξανά ο Καραγιάννης με το νούμερο 6. Διάμπασης, εύκολος. Δύο στους δύο από τον Κουτσιάμπαση και ο Πολυχρονιάδης ο Θόδωρος για τους Paper Bears. Ψάχνει χαμηλά τον Φαρμάκη, προτιμάει έξω στον Πολυχρονιάδη τον Γιάννη. Ψάχνει στον Φαρμάκη στο πόστα, αλλά εδώ το κλείσαν τρία άτομα πάρα πολύ γρήγορα και ο Μουτσέλης βάζει μια καταπληκτική πάσα. Δεν μπορεί όμως η Κουτσιάμπαση να στοχίσει και ο Καραγιάννης θα πάρει το επιθετικό rebound. Γενικότερα επικρατεί λίγο αδράνεια στην ομάδα των Paper Bears. Κουτσιάμπασης, ωραία προσπάθεια, νέο αμυντικό rebound από τον Σίτα. Θα κερδίσει εδώ το φάουλο. Χίτος, ο οποίος παρά το ύψος του μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Και ο Χίτας και πάλι βγάζει έξω για τον Πολυχρονιάδη τον Θεόδωρο για 3. Και ο Ταξιάρχης στο μακρινό επιθετικό rebound. Ωραία σταυρωτή και δεύτερη. Φαρμάκης για 2. Άσοχος. Ταξιάρχης δεν μπορεί κατά το καλάθι και ο Χίτας θα στοχίσει εκ νέου. Και ο Μουτζέλης θα πάρει ένα ακόμη rebound. Ακόμα δεν έχουν βρει την καλή της επαφή με το καλάθι, οι παίκτες των Paper Bears. Παντελίδης. Ωραία προσπίση από τον Μακουλίδη. Μέχρι το lay-up, καλάθι, τρομερό καλάθι από τον Μακουλίδη. Ο οποίος τελείωνε ο χρόνος, πήρε την προσπάθεια και δικαιώθηκε. 24-12. Double score για τους 86ers. Φαρμάκη. Θα πάρει έξω, Πολυχρονιάδη, Θεόδωρος. Ο Χίτας μόνος του για 3. Δεν θα ευστοχίσει, ριμπάν από τον Μιτσέλη. Και τώρα Καραγιάννης, ο οποίος βιάστηκε εκεί. Ο Τσιάκης κατάλαβε την πρόθεσή του και έκλεψε την μπάλα. Καλό παιχνίδι από τον Ταξιάρχη. Πολυχρονιάδης Γιάννης είναι άστοχος.
Και στην άλλη μεριά του γηπέδου ο Παντελίδης. 45 μίλες για τον Κουτσιάπαση. Μουτσέλης για 3. Είναι άστοχος ο Καραγιάννης, θα πάρει το τελευταίο rebound. Θα στοχίσει εκ νέου. Και η κατοχή, όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, κατοχή για τους Paper Bears. Είναι έτοιμοι να κάνουν αλλαγές οι Paper Bears. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Πολυχρονιάδης σε λίγο. Φαρμάκη σε σούτ 2 πόντων. 1-3 για το Φαρμάκη. Το Μαχουλίδης αφήνει για τον Τσιάμπαση. Ποιος θα πάει μέχρι το drive, βγάζει έξω. Παντελίδης. Μιτζέλης. Παντελίδης σουτάρει. Άστοχος. Πολυχρονιάδης Γιάννης στο αμυντικό rebound. Τρέχουν στον ανοιχτό γήπεδο ωραία. Χίτας με τον Καραγιάννη, καταπληκτική άμυνα. Και θα κερδίσει και την κατοχή ο Καραγιάννης. Εδώ δικαιώνεται για την πολύ καλή άμυνα. Και ο Κουτσιάμπασης θα κάτσει στο παιχνίδι. Θα περάσει με το νούμερο 12 ο Κουρουκλίδης στο παιχνίδι. Και ο Πολυχρονιάδης ο Γιάννης θα αφήσει θέση του για τον Πολυχρονιάδη τον Χρήστο. Εν τέλει καλούμε time out οι Paper Bears, οπότε θα κάνουμε ξανά μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Επιστρέψαμε και πάλι στο κλειστό της 10. Στο παιχνίδι έχει περάσει ο Αλεπάκης με το νούμερο 0 και ο Πολυχρονιάδης ο Χρήστος και ο Γκαγκασούζης για την ομάδα των Paper Bears. Για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Απομένουν 4:37 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με τους 86ers να έχουν κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο μέχρι τώρα. Και επιθετικά και αμυντικά. Και γι' αυτό το λόγο έχουν πάρει αυτή τη διαφορά. Πολύ καλή άμυνα τώρα από τον Γκαγκασούζη. Και τώρα Πολυχρονιάδη βγάζει για τον Αλεπάκη. Αλλά η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Δεν θα καταλήξει στο καλάθι των 86ers. Παρά την εξαιρετική του προσπάθεια. Παντελίδης, Μουτζέλης, τον έκλεισαν δύο, δύσκολη προσπάθεια και ο Αλεπάκης θα πάρει με την rebound. Πάλι τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο οι Paper Bears, μόνος του Αλεπάκης και θα κάνει φάουλ χαμηλά ο Κουρουκλίδης. Φαρμάκης, από το ίδιο σημείο που ευθέθηκε και πριν, είναι άστοχος. Μουτσέλης στο rebound. Στο Παντελίδης τώρα, ψάχνει τον Καραγιάννη. Ωραία προσπάθεια από τον Κυρκίδη, αλλά δεν θα ευθεθήσει. Και ο Κίτας τώρα. Ωραία αφήνει στον Αλεπάκη. Ο Αλεπάκης περιμένει και τους υπόλοιπους. Κίτας. Ωραίο το step back, σουτάρει και είναι εύστοχος ο Χρήστος Κίτας. Μειώνει τη διαφορά στους 10. Για να δούμε άμα μπορούν να βγάλουν αντίδραση τώρα οι Paper Bears και να ροκανίσουν κι άλλο τη διαφορά. Καραγιάννης. Αφήνει ωραία στο Μιτσέλη. Ο Μιτσέλης ψάχνει την αντίδραση και την πλευρά του Παντελίδη. Πάρα λίγο να τρέψει τον Καραγιάννη. Μιτσέλη για 2. Δεν είναι εκτός χρόνου το σουτ. Αλλαγή κατοχής. Ως μη γεννόμενη φάση. Και τώρα ο Χίτας βγάζει έξω. Για 3. Ναι, από τον Αλεπάκη. Μεγάλο σουτ. Καλάθι ψυχολογίας για τους Paper Bears, οι οποίοι μειώνουν στις 7. Για πρώτη φορά σε μονοψήφο αριθμό μετά από ώρα. Βγάζουμε Παντελίδη. Καρμάκης, καταπληκτική άμυνα από μπροστά. Και αντιαθλητικό φάουλ του Παντελίδη. Ο οποίος προσπάθησε, ήθελε να σταματήσει τον Χίτα. Ο οποίος είχε φύγει στον εθνικιασμό. Και έχουμε αλλαγή. Ο Παντελίδης θα κάτσει αμέσως στον πάγκο. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Φραγκής. Ο Χίτας εκτελέσει βολές και θα έχει και την επαναφορά μετά η ομάδα του.
Θα ευστοχίσει τη βολή, στην πρώτη βολή. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη. Συνεισφέρει πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Ο Χρυσοκοίτας παίρνει τις περισσότερες προσπάθειες της ομάδας του. Και τώρα με αντίπαλο το Φραγκή. Θα τον παίξει στα πόδια, σουτάρει για τρεις. Άστοχος και ο Σημεωνίδης. Θα πάρει το rebound. Θα υποκύψει το λάθος. Γαγκασούδης κλέβει την μπάλα. Και ο Πολυχρονιάδης. Τρομερή άμυνα από τον Καραγιάννη, ο οποίος γύρισε την άλλη άκρη του γηπέδου και έκλεισε την μπάλα. Μέχρι το lay-up το παίρνει μόνος του. Αλλά ο Γκαγκασούλης κάνει μια πάρα πολύ καλή άμυνα και σταματάει τον guard των 86ers. Αλεπάκης, Παρμάκης, Κίτας, ψάχνει χαμηλά τον Γκαγκασούλη. Έδωσε βήματα, δεν συμφωνεί ο Χρυσοκοίτας με αυτή την απόφαση. Και τώρα ο Φραγκής, ο οποίος προσπαθεί λίγο να ηρεμήσει, να παγώσει λίγο τον ρυθμό, καθώς έχει μειώσει αρκετά στο σκορ οι Paper Bears. Φραγκής, ωραία, μοιράζει. Μοτζέλης, τρομερή άμυνα από δύο παίκτες των Paper Bears. Γκαγκασούδη και τον Φαρμάκη. Και τώρα ο Χρήστος ο Χίτας πάει για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μετά την ασύρση του Χρήστου Πολυχρονιάδη. Time out για τους 86ers. 24-21, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Για τους Paper Bears, Χίτας, Φαρμάκης, Γκαγκασούδης, ο Ολφρονιάδης Χρήστος και ο Αλεπάκης, ενώ από την άλλη για τους 86ers είναι ο Καραγιάννης, είναι ο Φραγκής, είναι ο Μακουλίδης, ο Μουτσέλης και ο Κουρουκλίδης. 24-21, απομένει κάτι παραπάνω από ένα λεπτό για να ρίξει αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι 86ers επίσης ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Φραγκής αστοχή. Αλλά η συνέχεια μέχρι τώρα πρέπει να έχουμε κουραστεί. Εδώ καλή άμυνα και πάλι από τον Καραγιάννη, ο οποίος αμυντικά είναι τρομερός σήμερα. Έχει βγάλει δύο πάρα πολύ καλές άμυνες. Και γενικότερα πάνω στα μακαρίσματα όσοι παίχνει στην Μακάρη τον έχει περιορίσει αρκετά. Βαγγίς, Κουρουκίδης, Μιχαλής, με αντίπαλο Φαρμάκη, δύο παίχτες πάνω του. Βαγγίς παίρνει το rebound και θα πετύχει καλάθι και φάουλ. Πολύ μεγάλο καλάθι, καλάθι ψυχολογίας για τους 86ers, οι οποίοι είχαν αρκετή ώρα να εστοχίσουν σε ένα τέτοιο καλάθι. Θα εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή από τη γραμμή της φιλανθρωπίας ο γκάρ των 86ers. Βάζει και τη βολή, άμεσο τρίποντο για τους 86ers, η οποία αυξάνει τη διαφορά στο 27-21. 35 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Φαρμάκη για τρεις μια αστοχός. Μουτζέλη στο μακρινό αμυντικό rebound. Αγγίς. Με αντίπαλο τον Γκαγκασούδη. Πάλα από τον Γκαγκασούδη. Να σταματήσει τον αντίπαλό του. Σημεωνίδης στην επαναφορά. Φραγκής. Ωραία, να δει πάλι τον Αλεπάκη. Πολύ καλή άμυνα τον Αλεπάκη. Σημεωνίδης, δύσκολη προσπάθεια. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 27-21, οι 86ers έχουν πάρει μια διαφορά 6 πόντων. Θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για την συναρπαστική συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου. Όλα είναι έτοιμα, κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο.
Οι πεντάδε των δύο ομάδων για του 86ers, ο Μακουλίδη, ο Μουτσέλη, ο Φραγκή, ο Κουτσιάμπαση και ο Κουρουκλίδη, ενώ από την άλλη μεριά για του Paper Bears, ο Φαρμάκη, ο Πολυχρονιάδη, ο Θόδωρο, ο Ταξιάρχη Παλιογιάννη, ο Πολυχρονιάδη, ο Γιάννη και ο Χρυσό Κίτα. Και πρώτη επίθεση για του 86ers, οι οποίοι κάναν ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο και το μισό το δεύτερο ήταν εξαιρετική. Από εκεί και πέρα έπεσε λίγο η απόδοσή τους και ξεκινάνε το πρώτο, το δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο που το αρχίσανε το παιχνίδι. Μακουλίδης σε καλάθι 2 πόντων. Ταξιάρχης για 3, είναι άστοχος. Μουτζέλης κάνουμε λίγο rebound και τώρα Φραγκής τρέχει σαν στο κήπεδο. Κοίτα, τρομερή πάσα, αλλά δεν μπορεί να φύγει το κουτσιάβαζι κάτω το καλάθι. Ναι, επίθεση για τους 86ers. Για 3, μεγάλο καλάθι από τον Φραγκή, ο οποίος είναι αρκετά σημαντικός για την ομάδα του και αυτός έχει κάνει αρκετά καλό παιχνίδι μέχρι τώρα σήμερα. Φαρμάκης, χαμηλό το σουτ και ο Κουρκίδης θα πάρει ένα μικρό rebound. Κουτσιάμπαζες. Πάλι ο Μακουλίδης. Ο Μακουλίδης έχει και ένα καλό σούτ από μέσα απόσταση. Τραγκή, Μουτσέλης, παίρνει το rebound και ευστοχή. Μουτσέλης και αυτός συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Στην ουσία κάνει ένα τρομερό παιχνίδι σήμερα. Καταλήτης στο επιθετικό κομμάτι τουλάχιστον για την ομάδα του. Πολύ ωραία προσπάθεια. Τρομερό, καλά, πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Χρήστο Χίτα και Παλιο Γιάννη Ταξιάρχη. Μελάστηκαν ωραία οι δυο τους και ο Χρήστος Χίτας άφησε την πάση στο καλάθι. Ο Χρήστος Χίτας, ο οποίος πρόσφερε και θέαμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, καθώς έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Μουσ, Κουτσιάμπασης, στο σουτ 2 πόντων, ωραία ασίστ από τον Μιτσέλη, ο οποίος τον είδε ελεύθερο στη γραμμή των ελεύθερων βολών και εκτέλεσε εύστοχα. Πολυχρονιάδης, Θεόδωρος, Φαρμάκης. Ταξιάρχης δεν θα εκτελέσει τη φορά, προστάτη έχει δύο, ζώνη τώρα από τους 86ers που τους έχει πει αρκετά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Πολυχρονιάδης κάνει διπλή τρίπλα, υποκύπησα βήματα, νέο λάθος από τους Paper Bears, οι οποίοι εδώ είχαν την ευκαιρία να μειώσουν καθώς έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι 86ers του σκορ. Φιλοξενούμενοι καλούνται να βγάλουν αντίδραση και να αλλάξουν τα δεδομένα. Ο Μακουλίδης σουτάρει νέο άστοχο σουτ, αλλά ο Μιτσέλης είναι εκεί να πάρει ένα ακόμη rebound. Κερδίζει και το φάουλ και θα εκτελέσει ξανά δύο ελεύθερες βολές. Μουτσέλης, άστοχος. Τώρα είναι 36-23. Και ο Μουτσέλης θα εξοχίσει 38-23. Πολυχρονιάδη Θεόδωρος. Ταξιάρχης. Ο Χίτας το κλείνουν 2 και Μακουλίδης και Κουτσιάβασης. Και ο Πολυχρονιάδης ο Θεόδωρος βάζει ένα πολύ μεγάλο σουτ. Μειώνει στους 11, αυτό είναι σουτ ψυχολογίας για τους Paper Bears, οι οποίοι ψάχνουν την ανατροπή. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Φραγκής, Μακουλίδης. Φραγκής ωραία προσποιείται πάνω στον Ταξιάρχη και μοιάζει, δημιουργεί τρομερή ασίστ για τον Μακουλίδη, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μακουλίδης ένας από τους δύο σέντερ, δύο θηριώδη σέντερ των 86ers. Μακουλίδης και αυτός πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Χίτας, ενώ η μπάλα δεν θα το κάνει το χατήρι. Και του Τσιάμπασης. Φραγκής. Και ο Μακουλίδης έχει στους δύο πόντων. Το έχει αυτό το σουτ. Το απέδειξε και στο πρώτο ημίχρονο.
ειδικότερα το να τον αφήνει μόνο του να εκτελεί από τέσσερα σημεία δεν είναι και πολύ καλό. Καθώ το ποσοστά του είναι αρκετά καλά στο σημείο του παιχνίδι. Φαρμάκης. Ο ταξιάρχης πάλι ο Γιάννης είναι άστοχος σε σου τριών πόντων. Ο Μακουλίδης θα πάρει τον μπαλ. Και ο Ρέξιν είναι σαν ανάπτυξης δείχνει τζάμπολ. Κατοχή και πάλι για τους Paper Bears. Με τον Πολυχρονιά και το Θόδωρο να είναι στην επαναφορά. Το παιχνίδι περνάει με το νούμερο 14 ο αρχηγός, ο Σημεωνίδης, ο Γιώργος και στον πάγκο κάθεται ο Μακουλίδης, ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Πολυχρονιάδης περιμένει το screen του Κίτα, άλλη ζώνη του Σίξερ. Κίτας πηγαίνει στα κενά, σουτάρει, είναι άστοχος. Τραγκής. Άλλο ένα rebound. Τραγκής. Πολυχρονιάδης. Ο Κουτιάβασης είναι μόνος του. Μουτσέλης για τρεις, είναι άστοχος. Και ο Παλιογιάννης θα πάρει ένα ακόμη rebound. Πάει μέχρι το lay-up. Δεν μπορεί να ξεκλείσει ο Κίτας, προσπαθεί για το rebound, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Κουρουκλίδη. Ωραία προσπάθεια του Σημεωνίδη και ο Κουτιάμπασης δεν ευστοχεί. Μακρινό rebound από τον Κουτιάμπασης και Θόδωρο. Κίτας, δύσκολη προσπάθεια. Προσπαθεί και για το rebound ο ίδιος. Δεν θα καταφέρει και ο Μουτσέλης ηρεμεί το παιχνίδι για τους 86ers, οι οποίοι έχουν πάρει μια διαφορά 15 πόντων και καλούνται να διατηρήσουν ή και να διευρύνουν αυτή τη διαφορά. Κούρου κλείδι σε σούτ 2 πόντων. Ωραία ασίστ του Φραγκή, ο οποίος δημιουργεί συνεχώς εύκολα καλάθια για τους συμπαίκτες του. Πολύ καλή εμφάνιση. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και το δεύτερο μήνυμα. Φάουλ τώρα από τον κύριο Κλείδη. Καλό φάουλ για να σταματήσει, για να μην επιτρέψει στον ταξιάρχη να φτάσει σε ένα εύκολο lay-up. Και έχουμε αλλαγή, στο παιχνίδι περνάει και πάλι ο Παντελίδης, θέση του Κουτσιάμπαση. Τελικά καλούνε time out οι Paper Bears. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν με μερικές αλλαγές στις πεντάδες τους. Για τους 86ers έχει περάσει ο Παντελίδης με το νούμερο 21. Ενώ για τους Paper Bears περνάει στο παιχνίδι ο Γκαγκασούζης και ο Πολυχρονιάδης ο Χρήστος. Ταξιάρχης ο Παλιγιάννης αστοχή στην πρώτη του βολή. Μία στις δύο για τον Ταξιάρχη. Και έχουμε αλλαγή. Ταξιάρχης θα κάτσει στον πάτο να πάρει μερικές ανάσες. Και στο παιχνίδι θα περάσει με το νούμερο 0 ο Αλεπάκης. Τώρα ο Φραγκής. Ωραία για τον Παντελίδη. Σημεωνίδης Γιώργος, ο αρχηγός της ομάδας. Ωραία πάσα. Καραγιάννης επίσης αυτός έχει περάσει το παιχνίδι. Θα κάνει λάθος, θα αποκύψει τα βήματα. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Τώρα κοίτα. Ωραία πάσα. Λεπάκης για τρεις. Απ' τη γωνία είναι άστοχος. Και ο Μουτσέλης. Σε ένα ακόμη rebound. Παντελίδης. Φραγκής, ωραία πάσα, Σημεωνίδης. Πήγε να βγει ένα ωραίο τρίγωνο εκεί, αλλά ο Χίτας κατάλαβε την πρόθεση του αντιπάλου και προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Κατοχή παραμένει για τους 86ers. Μουτσέλης, πολύ ωραία δέχτηκε την μπάλα εδώ. Εκτελεί και ευστοχή. Το έχει αυτό το fade away shoot ο Μουτσέλης. Ο καλύτερος σήμερα επιθετικά της ομάδας του από τους διακριθέντες που μένουν σαν αμήνες. Πολυχρονιάδης ο σουτ τριών πόντων, ασίστ από τον Αλεπάκη. 45-30. Ξανά στις 15 διαφορά. Για να δούμε αν μπορούν οι Paper Bears να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Χρόνος υπάρχει γενικά για να ανατρέψουν την κατάσταση. Φραγκής αστοχή, Μουτσέλης. Το rebound. Σημεωνίδης πολύ ωραία
πολύ ωραία που θέλει τον αντίπαλό του. Θα πάρει το φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Αλεπάκη. Παντελίδης. Ραγιάννης, σουτ 2 πόντων. Καλό είναι, είναι άστοχο. Και τώρα ο Αλεπάκης στο ανοιχτό γήπεδο. Αφήνει και το Κίτα. Κίτα, πολύ όμορφη προσπάθεια. Θα του γίνει φάουλ. Σωστό σφύριγμα. Και ο Κίτα θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Έφτωχο στην πρώτη βολή, ο Σκύτας. Δύο στις δύο από τον Χρήστο Σκύτα. Και τώρα ο Φαγκής. Τους περιμένει το σκριν του Καραγιάννη. Ωραία το πήρε, δημιουργεί. Για 3. Είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Μουτσέλης για το rebound, αλλά εν τέλει η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Αλεπάκη, ο οποίος τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Αφήνει για τον Πολυφρονιάδη. Για το δεύτερο δικό του το μάτς, είναι άστοχος. Χίτας. Άλλο ένα καλάθι από τον Χρήστο Χίτα, ο οποίος έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του στο επιθετικό κομμάτι και προσπαθεί με αυτά τα καλάθια να δώσει ψυχολογία στους συμπαίκτες του. Και αυτός και ο Πολυφρονιάδης είναι υπέρθυνος που προσπαθούν να αλλάξουν το momentum του αγώνα. Φραγκής, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές, είναι χαμηλά, οπότε η μπάλα θα, και η επαναφορά θα γίνει απ' έξω. Δεν θα έχουν να δεχτούν οι βολές. Το τέταρτο φάουλ του Αλεπάκη. Φραγκής. Γιώργος είναι άνθρωπος σου δύο πόντων και ο Χίτας. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη για τον Πολυφρονιάδη, ο οποίος σηκώνεται για τρεις στον εμβιασμό. Το πίστεψε το σούτ, αλλά αυτό έχει ο Πολυφρονιάδης. Προσπάθεια είναι άκρης, κατασχίζεις στο αμυντικό rebound. Κατασχίζεις αρκετά χωρίς τη δουλειά στο αμυντικό και στο κομμάτι το rebound κυρίως. Χίτας, καλή άμυνα εδώ από τον Μιτσέλη. Πολυφρονιάδης για 3. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Πολυφρονιάδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Το θυμόμαστε και από την περσινή χρονιά με τα στόματα των Στεφανινά Τίμπεργουλς. Παρ' όλα αυτά, σήμερα δεν του ζητώ τόσο πολύ το παιχνίδι όπως θα ήθελε. Μιτσέλης, Φραγκής, πολύ ωραία, πολύ ωραία δημιουργία. Άλλη μία από τον playmaker των 86ers. Πραγματικά στο κομμάτι της δημιουργίας είναι αυτός ο οποίος έχει φέρει περισσότερο από όλους. Πραγματικά φτιάχνει έτοιμα καλάθια για τους συμπαίκτες του. Σπαρμάκης, Γκαγκασούζης για 3. Δεν μπορεί να εξοικήσει. Κάνει airball και κατευθεί ξανά για τους 86ers. Φραγκής. Παντελίδης μετά από την πάσα του Φραγκή, άστοχος. Ο Σιμεωνίδης εκεί νικάει κατά κράτος τους παίκτες των Paper Bears. Και τώρα ο Φραγκής προσφύγεται. Προσπάθησε να περάσει μια πολύ ωραία πάσα για τον Παντελίδη, αλλά ο Καγκασούδης θα κάνει το κλέψιμο. Και ο Καραγιάννης απαρέμβει άλλη μια εξαιρετική άμυνα από τον Δημήτρη Καραγιάννη. Ο οποίος είναι πολύ καλός και συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα. Αλεπάκης βγάζει έξω, Πολυφρονιάδης. Ωραία για τον Χίτα, ο οποίος θα το πάρει το σούτ 3 πόντων. Είναι καλός σούτερ, αλλά εδώ 10 πόντων. Ο ίδιος ξανά σε μία ακόμη προσπάθεια
αλλά θα υποκύψει σε βήματα αλλαγή κατοχής που έχει να δημιουργήσει μια, να κάνει μια ωραία πάσα στον Βεγκασούζη. Αλλά εν τέλει η παίκτη στο λάθος. Θα το κάνει. 47-34. Και τώρα σχεδόν θα λήξει ο χρόνος. Καλάθι από τον Τραγκή, ο οποίος προλαβαίνει και το ρολόι. 49-34. Οι Πέπε Μπέρς έχουν ακόμη ένα δεκάλεπτο για να ανατρέψουν την εισβάρος της κατάσταση. Εμείς θα κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια την τελευταία περίοδο του αγώνα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο. Οι 86ers, να θυμίσουμε ότι προηγούνται για 15 πόντους των Paper Bears σε αυτή την πρώτη αγωνιστική του Μπαθηράκη Σαλόνικα. Οι δύο ομάδες μέχρι τώρα να είναι εξαιρετικές και οι δύο, αλλά με τους έξι θέσεις να κυριαρχούν. Κουρουκλίδης σε ένα ακόμη καλάθι, φτάνει τους 6 πόντους στη σημερινή αναμέτρηση. Κουρουκλίδης, ο οποίος και αυτός καλή δουλειά στο επιθετικό κομμάτι του Ρος, φαρμάκησε στο εκεί. Πολυχρωμιάδης Θεόδωρος. Είναι άσαγος Μιτσέλης στο αμυντικό rebound. Είναι τα από 2 και τώρα ο Κουτσιάμπασης έχει την ευκαιρία να τρέξει, αλλά περιμένει την παίκτη. Δεν βιάζεται γενικά. Μιτσέλης, Παντελίδης. Πάλι ο Κουρουκλίδης, αυτή τη φορά δεν σουτάρει. Κουτσιάμπασης ψάχνει χαμηλά. Παντελίδης σουτάρει. Είναι άστοχος. Ο Μιτσέλης τρέχει για το αμυντικό rebound, αλλά θα πατήσει στην τελική γραμμή. Αλλαγή κατοχής, 51-34. Και τώρα ο Κίτας. Ωραία η τρίπλα κάτω από τα πόδια. Τεχνική ποινή στον Μουτσέλη, ο οποίος το παραδέχεται και ο ίδιος. Δέχεται το σφύριγμα του διευθυντή. Ο Χίτας εύστοχος και σε αυτή τη βολή. Στην τώρα ο Μουτσέλης, ο Πολυχρονιάδης κλέβει την μπάλα όμως. Στην τώρα Λεπάκης, Πολυχρονιάδης Γιάννης για 2. Κουτσιάμπασης στο rebound και φάλτ του Πολυχρονιάδη. Την προσπάθειά του να διεκδικήσει και αυτό το επιθετικό rebound. Άθελά του, χτυπάει τον αντίπαλό του. Και έχουμε κατοχή για τους 86ers. Εδώ ο Κουτσιάμπασης. Κουτσιάμπασης, ο οποίος... και αυτός με ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Μουτσέλης, εδώ δεν ευστοχή. Και τώρα ο Κίτας. Ωραία προσπάθεια το Χίτα, βγάζει έξω. Πολυχρονιάδης. Βαρμάκης. Ωραία για το Χίτα. Πολυχρονιάδης όδερος θα πάρει το εκπληκτικό rebound και ο Χίτας. Σε σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Και rebound από τον Κουροκλήδη. Πολυχρονιάδης νέο κλέψιμο. Και από παρέμβαση του Μιτσέλη, η κατοχή παραμένει για τους Paper Bears. Απομένουν 7 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Ο Πολυχρονιάδης Θόδωρος. Φαρμάκης, ο οποίος ψάχνει χώρο για να τελέσει. Πολυχρονιάδης Θεόδωρος, ωραία. Και φάουλ από τον Μακουλίδη. Τον έπαιξε στα πόδια ο Πολυχρονιάδης, πιο γρήγορος. Κέρδισε αυτή τη μονομαχία και θα έχει κατοχή απ' έξω η ομάδα του. Χίτας ξανά για 3. 0-2 σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο και το Χίτα. Αλλά ο Λεπάκης έρχεται εκεί, θα πάρει το επιθετικό rebound και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Νέιτ Φίσερ. Και τώρα μια εξαιρετική άμυνα από το Χίτα μέχρι το lay-up, ο οποίος θα το βάλει.
Για να δούμε, έχουμε παιχνίδι. 10 η διαφορά. Ζητώ συγγνώμη στις 13.51-38. Εδώ δέχεται ένα χτύπημα ο Χίτας. Το Μιτσέλ Σάτελά του άπλωσε το χέρι. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ο Χίτας. Παντελίδης, Πιτσιάρασης, Κουρουκλίδης. Πάει να περάσει, βγάζει έξω. Μιτσέλης, εκτελεί. Άστοχος και από τα χέρια του Αλεπάκη. Παραμένει κατοχή για τους 86ers. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Φραγκής. Στον πάγκο θα κάνει ο Παντελίδης. Αλλάζει και πάλι το playmaker η ομάδα των 86ers. Πολύ δουλειά από τα playmaker σήμερα γενικά. Κουρουκλίδης. Κουτσιάμπασης. Φραγκής. Προσπίτω ωραία. Μέχρι το lay-up. Τρομερή προσπάθεια από τον Φραγκή. Ο οποίος κάνει, θα έλεγε κανείς, ονειρεμένο ντεμπούτο στην διοργάνωση. Και στο δημιουργικό, και στο εκτελεστικό, και στο αμυντικό είναι εξαιρετικός. Φαρμάκης είναι άστοχος στους 3 πόντων. Και ο Μιτσέλης θα πάρει άλλο ένα rebound. Ο Μιτσέλης και ο Βραγκής, οι οποίοι έχουν βάλει υποψηφιότητα για τον Μπέτσον MVP της σημερινής αναμέτρησης. Κουτσιάμπαση. Άστοχος σε σούτ 2 πόντων, ο Χίτας θα πάρει ο rebound. Τώρα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, Χίτας. Ωραία προσπάθεια και καλά από τον Χίτα. Ο Χίτας ο οποίος το έχει πάρει προσωπικά στις τελευταίες επιθέσεις. Είναι πραγματικά τρομερή εμφάνιση του σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι ένας από τους καταλήτες της φετινής ομάδας των Paper Bears. Μουτσέλης. Και φάουλ από τον Φαρμάκη σε προσπάθειά του να σπάσει το screen του Φραγκή. Φραγκής. Κουρουκλίδης για δύο, τρομερή άμυνα από το Χίτα, που θα λιώνει την προσπάθεια του αντιπάλου του και τώρα ο Λεφάκης. Χίτας, πάλι μέχρι το lay-up, τρομερή προσπάθεια από το Χίτα. Έκτος πόντος συνεχόμενος δικός του και time-out από τους 86ers, οι οποίοι βλέπουν ότι η ομάδα των Paper Bears έχει καταφέρει να μειώσει στους 10 πόντους, 53-43, 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Μικρή διακοπή και αναμένουμε για τη συνέχεια.